χορός έχει ανάψει μες στη φτώχο γειτονιά. Και εσύ πήγες να χορέψεις, να τρελάνεις το ντουνιά. Όπα, όπα, όπαλακιά, στα γλυκά σου τα χυλάκια, δίχως να το καταλάβω, με κανές δικό σου σκλαβό. Ασικικό χορό σε θαυμάζουν και τα σπάνε, όπα σου να σε χαρώ. Όπα, όπα, όπαλακιά, στα γλυκά σου τα χυλάκια, δίχως να το καταλάβω, με κανές δικό σου σκλαβό. Παλάκια, οπαλά, το κορμί σου με φλογίζει, θα με βάλει σε πελά. Όπα, όπα, οπαλάκια, στα γλυκά σου τα χυλάκια, δίχως να το καταλάβω, με κανές δικό σου σκλαβό. Με ένα σόλο του Γιάννη Παπαϊωάννου ξεκινήσαμε από το 1961, ενώ ακολούθησε ένα καμιλιέρικο με το Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα του Γιάννη Παπαϊωάννου σε στίχους του Νίκου Μπατάγια, «Όπα όπα ή ο χορός έχει ανάψει», από τα 1962. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου γεννήθηκε στις 18 Γενάρη του 1913 στην Κίο της Μικράς Ασίας και σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στις 3 Αυγούστου του 1972. Τιμώντας τη μνήμη του, σήμερα η εκπομπή «Εγώ δεν έχω βγάλει το οδείο» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θανάσης Γιώγλου στο εθελοντικό ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στους 100,6, από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ, θα είναι αφιερωμένη στο σπουδαίο λαϊκό δημιουργό και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού με έναν ιδιαίτερο, νομίζω, τρόπο. Στη δίωρη διάρκεια της εκπομπής θα ακούσουμε μια σειρά από λιγότερο γνωστά και ξεχασμένα τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης Παπαϊωάννου, που κυκλοφόρησαν στη δεκαετία του 60 σε δίσκους 45 στροφών, τραγουδισμένα από τους σημαντικότερους λαϊκούς ερμηνευτές εκείνης της εποχής, όπως ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Στράτος Διονυσίου, ο Πάνος Γαβαλάς, ο Αντώνης Δρεπάνης και άλλοι, και ερμηνεύτριες όπως η Πόλη Πάνου, η Γιώτα Λίδια, η Κέτι Γκρέι, η Μέρι Λίντα, η Ρίτα Σακελαρίου. Κάποιο από αυτά ερμηνεύει με το μοναδικό του τρόπο ο ίδιος ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετά από αυτά τα τραγούδια δεν έχουν επανεκδοθεί σε κάποιο μεγάλο δίσκο ή CD στα νεότερα χρόνια. Όπως είναι αυτό που θα ακούσουμε από τα 1961 και πάλι με τον Γρηγόρη Μπιθικότση και τη Λίτσα Ζήκα στις δεύτερες φωνές, «Εσύ θα φταίς», κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών. Γεια σου, Παπαϊωάννου αθάνατε. Γεια σου, Μπιθικότση. Την πιο γλυκότερη η πενιά
μορφωνιά στο σπίτι σου απ' έξω. Κι αν κάνω και καμιά ζημιά, εσύ θα θες ομορφωνιά. Εσύ θα θες ομορφωνιά. Κι αν κάνω και καμιά ζημιά, και με πικρό παράπονο για σε τα τραγουδήσω. Σκέψου καλά πως δεν μπορώ χωρίς εσένα ζήσω. Καμιά ζημιά, εσύ θα πες ομορφωνιά. Εσύ θα πες ομορφωνιά. Κι αν κάνω και καμιά ζημιά. Δεν φταίω εγώ ομορφωνιά, αλλά η αφωνιά σου. Κι αν κάνω και καμιά ζημιά, εσύ θα πες ομορφωνιά. Εσύ θα πες ομορφωνιά. Κι αν κάνω και καμιά ζημιά. Μένουμε στα 1961. Είναι πολλά τα τραγούδια. Τα περισσότερα τραγούδια από αυτά που θα ακούσουμε ανήκουν στην... ηχογραφήθηκαν στην τριετία 1961 με 1964. Ένα από τα λιγότερο γνωστά του Γιάννη Παπαϊωάννου, με τον Αντώνη Ρεπάνη και την Κέτη Θήμη στις δεύτερες φωνές, και αυτό από δίσκο 45 στροφών στην Κολούμπια, που έλεγε «Αν καμιά φορά μπατήρω». Oh,
Μια από τις ιστορικές συνυπάρξεις ερμηνευτών πίσω από το μικρόφωνο ήταν του Γρηγόρη Μπιθικότσι με τον Στράτο Διονυσίου που έκανε τις δεύτερες φωνές στο τραγούδι «Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι» του Γιάννη Παπαϊωάννου που ηχογραφήθηκε στις 25 Φλεβάρι του 1961. Σου ένα τερπισό παιδό. Με το έξυπνο σου κόλπο βρίσκεις πάντα το το λατόξιδο έχεις κάνει του χεριού σου ένα τερπισό παιδό. Το λαδόξιδο έχεις κάνει του χεριού σου ένα τερπισό παιδό. Δεύτερη φωνή στο Γρηγόρη Μπιθικότσι έκανε εδώ ο Στράτος Διονυσίου που θα ακούσουμε σαν πρώτη φωνή στο επόμενο τραγούδι. Εδώ τον συγκοντάρει ο ίδιος ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Είναι το παλιό γέφυρο σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το Μάη του 1961 και αυτό σε δίσκο 45 στροφών His Master's Voice. Thank you.
γεφυρινή ζωή που το περνάμε όλοι μαζί. Κι όσο καιρό κι αν ζήσουμε, μια μέρα θα τα κλείσουμε. Μας τίποτα δεν θα μείνει. Γι' αυτό βρε άνθρωπε ποτέ, μη συγκλετίζεσαι ποτέ. Γι' αυτό το πάλιο γέφυρο πακό καημός ονέχει. Θα φτάσεις και μη βιάζεσαι. Κι αυτό βρε άνθρωπε ποτέ, μη συγκλετίζεσαι ποτέ. Κι αυτό το πάλιο γέφυρο πακό καημός. Στα 1951 ήταν όταν η Ρένα Ντάλια με τον Νίκο Καλέργη ηχογράφησαν το «Σε δίλιασε η φτώχεια μου» του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Κώστα Μάνεση. 10 χρόνια μετά, στα 1961, τον Ιούνιο, μπήκαν στο στούντιο ο Γιάννης Παπαϊωάννου με την Πόλη Πάνου και το Χριστάκη. Αγόρι μου, καλά
χρυσαφένια μου καρδιά. Δεν θα τη βρει σε άλλη. Άλλη μια επανεκτέλεση από τα 1961 ακολουθεί. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 50 από την Ρένα Ντάλια και τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Ένα τραγούδι σε καλαματιανό ρυθμό για την αγορά της Αμερικής. Το «Φύσηξε θαλασσάκι μου» επανηχογραφήθηκε στα 1961 από τη Γιώτα Λίδια και τον Αντώνη Κλειδονιάρη.
βγαίνει. Είναι η εκπομπή «Εγώ δεν έχω βγάλει το οδείο» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θανάσης Γιόγλου στο εθελοντικό ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης στους 100,6. Σήμερα αφιερωμένη σε κάποια από τα λιγότερο γνωστά τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου είχε πολλές μεγάλες επιτυχίες, γνωστές σε όλους, Φαλιριώτησα, Ημωδιστρούλα, Βαδίζω και Παραμιλώ, Καψούρης, Άνοιξε, Άνοιξε, αλλά είναι και πάρα πολλά τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν σε δίσκους 45 στροφών στη δεκαετία του 60 και δεν ακούστηκαν κάπως στην εποχή τους, έγιναν επιτυχίες ενδεχομένως, αλλά στη συνέχεια χάθηκαν. Αρκετά από αυτά δεν επανεκδόθηκαν στα νεότερα χρόνια σε συλλογές, μεγάλους δίσκους, σε CD. Μέρι Λίντα και Μανώλη Σιώτης για τη συνέχεια τραγουδούν Γιάννη Παπαϊωάννου και Κώστα Μάνεση, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε, που ηχογραφήθηκε στις 2 του Σεπτέμβρη του 1961 και έχει τον τίτλο «Σαν μια γλυκιά διπλοπενιά». Όπω
όπως έχετε καταλάβει, σήμερα έχω επιλέξει να μην πω πολλά βιογραφικά στοιχεία. Άλλωστε υπάρχουν τόσα βιβλία, υπάρχουν τόσα κείμενα στο διαδίκτυο, ειδικά κάποια του Βαγγέλη Αρναουτάκη, του σπουδαίου ερευνητή του λαϊκού τραγουδιού για τον Γιάννη Παπαϊωάννου, που μπορεί να βρει κανείς τα σχετικά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά του μικρού δίσκου 45 στροφών που ακούσαμε με το «Σαν μια γλυκιά διπλοπενιά», υπήρχε ένα τραγούδι με έναν λιγότερο γνωστό ερμηνευτή, τραγουδιστή. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου, εκτός από τις συνεργασίες του με τους κορυφαίους λαϊκούς τραγουδιστές, συνεργάστηκε και με κάποιους λιγότερο γνωστούς, όπως ήταν ο Βασίλης Ζαφυρόπουλος, που με τη συνοδεία της Άντζελας Πέρα τραγουδούσε «Έχει δίκιο το παιδί» σε στίχους του Κώστα Μάνεση. Μένουμε στα 1961 και πάμε σε ένα 45 που κυκλοφόρησε το Νοέμβρη εκείνης της χρονιάς. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι με τον Αντώνη Ρεπάνη και τον Χριστάκη. Ένα τραγούδι λιγότερο γνωστό, όπως και τα 3-4 επόμενα που θα ακούσουμε, με τον τίτλο «Αφήστε με, αφήστε με». Αφήστε με να σέρνομαι
κλαίω και να δέρνομαι. Φρικτός είναι ο πόνος. Αφήστε με να καίγομαι, να υποφέρω μόνος. Αφήστε με στο χάλι μου και με στην παραζάλι μου. Αφού μου ήταν γραφτό, γιατί να με ρωτά. Αφήστε με, αφήστε με, κι απ' τη ζωή πια σβήστε με. Το πόνο που έχω στην καρδιά θα τον επώ στο χάρο. Σας το λέω, βρε παιδιά, μαζί μου θα τον πάρω. Στην άλλη πλευρά του δίσκου, ένας ερμηνευτής με παρόμοια χρειά φωνής, λιγότερο γνωστός στο πλατή κοινό, ο Νίκος Γιουλάκης, ένας τραγουδιστής που έκανε καριέρα κυρίως με τα τραγούδια του Γιώργου Μιτσάκη, τραγουδά το «Τύχη τι σου έκανα». Yeah.
ακόμα με σαλαπατάς. Αχ, χωρίς καμιά συμφωνία. Κάνε κέλι, γάκι πάσο, κι άφησέ με να γελάσω. Κάνε κέλι, γάκι πάσο, κι άφησέ με να γελάσω. Κι άλλο ένα από τα λιγότερο γνωστά τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου, πάλι από το 1961, κυκλοφορία σε δίσκο 45 στροφών στην Κολούμπια, «Μαύρη ημέρα ξημερώνει» με την Γιώτα Λίδια και τον Αντώνη Κλειδονιάρη. Παρηγοριά
τα χαρακτηριστικά του Γιάννη Παπαϊωάννου ήταν τα πολλά ματζόρε τραγούδια, τα κανταδόρικα τραγούδια. Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τις συνθέσεις του είναι ότι μπορεί να έγραφε στίχους λυπημένους όπως το «Μαύρη μέρα ξημερώνει», αλλά σε ματζόρε κλίμακες. Χαρούμενες δηλαδή, μετά το γύρισε βέβαια σε μινόρες στο ρεφρέν. Πρίγκιπα του Ματζόρε θα τον χαρακτήριζα. Και πάμε να ακούσουμε τον Πάνο Γαβαλά με τη Βούλα Γκίκα να τραγουδούν «Κάθε βήμα μου και πόνος», δίσκο 45 στροφών, ηχογράφηση 7 Δεκέμβρη του 1961. Μακρύς ο δρόμος μου, πολύ θα περπατήσω, ώσπου να βρω λίγη χαρά, ώσπου να ευτυχήσω. Στη φτώχεια θα πεθάνω και δεν ζητώ απ' τη ζωή τίποτα παραπάνω. Και δεν το μετανιώνω, θα είμαι ευτυχής αν βρω λίγη αγάπη μόνο. Το 1961, αρχικά τον Φλεβάρι και στη συνέχεια τον Αύγουστο, ο Γιάννης Παπαϊωάννου ηχογραφεί 2 και 2 επιλογές τραγουδιών με τη μορφή pot pourri από επανεκτελέσεις κάποιων προπολεμικών ή και κάποιων μεταπολεμικών τραγουδιών. Τα τραγούδια αυτά κυκλοφορούν σε δίσκους 45 στροφών extended play μεγαλύτερης διάρκειας, ενώ το 1970 τα 3 από τα 4 pot pourri συμπεριλαμβάνονται στο θρυλικό μεγάλο δίσκο με τα τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Μπαγιαντέρα, του Απόστολου Χατζηχρίστου και του Κώστα Καπλάνη. Το εξώφυλλο με τη Βελέντζα και τη Στάμνα, φαντάζομαι πως θα το θυμάστε όσοι ακούτε το λαϊκό τραγούδι. Το ένα από τα 4 pot pourri έμεινε εκτός και εντάχθηκε πολλά χρόνια αργότερα, το 1987, σε μια συλλογή τραγουδιών του Γιάννη Παπαϊωάννου που είχε τίτλο «Πριν το χάραμα», στη σειρά «Μουσικός θησαυρός της Κολούμπια». Τραγουδούν «Η πόλη πάνω» με τον Χριστάκη και «Ο στράτος Διονυσίου» με τον Αντώνη Ρεπάνη.
σώμα μου να γυάλεις την πληγή μου. Και ήρθα νοσοκόμα μου, νοσοκόμα μου να γυάλεις την πληγή μου. Γιάννης την πληγή με τα γλυκά σου χαλή, μες στην καρδιά μου άνοιξες, άνοιξες κι άλλη πληγή μεγάλη. Έξα μικρό και μου έχεις φύγει και μ' άφησες για πάντα μοναχό. Δεν δίνει σημασία για μένα να με πεθάνεις το βάλε σκοπό. Δεν δίνει σημασία πια για μένα να με πεθάνει στο βαλέ σκοπό. Παπούτσια τυρολέζικα και φούστα πλήσε δάτι και βόλτες τα απογέματα μου κάνεις το Παγκράτη. Και βόλτες τα απογέματα μου κάνεις το Παγκράτη. Παπούτσια τυρολέζικα και φούστα
τα πλήσε βάτη. Είναι η εκπομπή «Εγώ δεν έχω βγάλει το οδείο» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θανάσης Γιόγλου στο εθελοντικό ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης στους 100,6. Μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στο λαϊκό συνθέτη και δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, με αφορμή τη συμπλήρωση 105 χρόνων από τη γέννησή του. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου γεννήθηκε στις 18 του Γενάρη του 1913 στην Κίο της Μικράς Ασίας. Επειδή το εύρος των τραγουδιών του Γιάννη Παπαϊωάννου είναι πολύ μεγάλο, σκέφτηκα σήμερα να εστιάσουμε σε κάποιες ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν κυρίως στα χρόνια του 60 και κυκλοφόρησαν σε δίσκους 45 στροφών, λιγότερο γνωστές, ξεχασμένα τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Κεφιού, όπως είναι το «Έμπαστα Μάξι», σε στίχους του Νίκου Μπατάγια με την Κέτι Γκρέι και τον Χριστάκη από τα 1961. Έμπαστα μάξι κουκλά μου, να πάμε για Συριγιάννη, στα Πάλιρα, στη Τζιτζιπιές και στο Πασαλιμάνι, στα Πάλιρα, στη Τζιτζιπιές και στο Πασαλιμάνι. Λέντι η ζωή μας θέλει να γλεντάς και μη σε μέλη, να γλεντάς και μη σε μέλη. Λέντι η ζωή μας θέλει. Θέλει να γλεντάς και μη σε μέλη, να γλεντάς και μη σε μέλη. Γλέντι η ζωή μας θέλει. Μικροί μου να περνάμε κι όλο με γέλιο και χαρές.
Έμπα στα Μάξι με την Κέντι Γκρέ και το Χριστάκη και είναι ο Πειραιώτης με τον Στράτο Διονυσίου και τη Βούλα Γκίκα από τα 1962. Εκείνη την εποχή ο Στράτος Διονυσίου στα πρώτα βήματα της διαδρομής του στο ελληνικό τραγούδι συνεργάστηκε αρκετά με τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Πρέπει να σας πω ότι τρέφω ιδιαίτερη δυναμία σε εκείνα τα πρώτα χρόνια του Στράτου Διονυσίου. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα λιγότερο γνωστά τραγούδια της συνεργασίας τους. Πώς με λένε, που γεννήθηκα, κι από τα μικρά μου χρόνια πώς τραβήχτηκα. Πάμε στην εργασία του Γιάννη Παπαϊωάννου με τον Στέλιο Καζαντζίδη, στην ολοκλήρωση της συνεργασίας τους που άφησε 16 τραγούδια στην περίοδο 1952-1958, μόνο δύο στη δεκαετία του 60. Το ένα μάλιστα το ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Είναι γνωστό πως στις 5 του Ιούλη του 52 ο Στέλιος Καζαντζίδης μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει το πρώτο του τραγούδι, το «Για μπάνιο πάω» του Απόστολου Καλδάρα, μια ηχογράφηση που στέφθηκε με παταγώδη αποτυχία. Η εταιρεία χρέωσε όλη την αποτυχία στον Καζαντζίδη και τον έβαλε στο ψυγείο. Όμως ο Γιάννης Παπαϊωάννου με μια αποφασιστική παρέμβαση στον διευθυντή της Κολούμπια, τον Νίκανδρο Μιλιόπουλο, επέβαλε τη θέλησή του στην εταιρεία που δεν ήθελε με τίποτα να ακούσει για Καζαντζίδη. Είναι χαρακτηριστικές οι αφηγήσεις του λαϊκού συνθέτη του Θόδωρου Δερβενιώτη στην αυτοβιογραφία του σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό. Το δεύτερο εξάμηνο του 1952, λέει ο Θόδωρος Δερβενιώτης, εμφανίζεται στη δισκογραφία ο Στέλιος Καζαντζίδης, ένας νεαρός από τη Νέα Ιωνία με προσφυγική καταγωγή, οικοδόμος, βιομηχανικός εργάτης και πλανόδιος μικροπολιτής. Η παρουσία του θα είναι καταλυτική τόσο για το λαϊκό τραγούδι όσο και για την ελληνική δισκογραφία.
Το πρώτο τραγούδι που τραγούδησε ήταν σύνθεση του Καλδάρα. Ήταν επίκαιρο, καλοκαιρινό και είχε τίτλο Για μπάνιο πάω. Το τραγούδι αυτό δεν πήγε καλά από εμπορική άποψη, δεν πούλησε αρκετά αντίτυπα και ο διευθυντής της Κολούμπια, ο Νίκανδρος Μιλιόπουλος, θεώρησε υπεύθυνο τις αποτυχίες στον Καζατζίδη, μιας και δεν μπορούσε να αναρρίξει το φταίξιμο στον Καλδάρα που ήταν ήδη γνωστός και διάσημος. Έτσι, για μερικούς μήνες, ο νέος τραγουδιστής μπήκε στο ράφι και υπήρχε πρόθεση να αποκλειστεί για πάντα. Αυτός που έδωσε μάχη για να επαναφέρει τον Καζατζίδη στη δισκογραφία ήταν ο σπουδαίος συνθέτης Γιάννης Παπαϊωάννου, που εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη φίρμα. Μια μέρα έτυχε να βρίσκομαι μπροστά στο γραφείο του διευθυντή της εταιρείας, έρχεται ο Παπαϊωάννου και ζητάει από τον Μιλιόπουλο να μάθει αν ισχύει η ημερομηνία της ηχογράφησης. Η απάντηση ήταν θετική. Γυρίζει να φύγει λοιπόν, όμως ο Μιλιόπουλος το σταματά. Μια στιγμή, Γιάννη, πόσα τραγούδια θα ηχογραφήσεις? Τέσσερα, ο Παπαϊωάννου λέει και έκανε να φύγει. Ποιοι θα τα πούνε? Ρωτάει ο Μιλιόπουλος. Δυο ο Τσαουσάκης, ένα η Ρένα Ντάλια και ένας καινούριος τραγουδιστής. Δεν είχε αποσώσει την απάντησή του, ενώ είχε βγει σχεδόν από την πόρτα, όταν ο Μιλιόπουλος τον σταμάτησε και πάλι. «Στάσο βρε Γιάννη, ποιος είναι αυτός ο καινούριος?» επέμενε. «Στέλιο Καζαντζίδη το λένε. Άντε, γεια!» Και όταν ο διευθυντής άρχισε να φωνάζει «Όχι, όχι, θα σου σταματήσω την ηχογράφηση», ο Παπαϊωάννου είχε ήδη κατέβει τις σκάλες, πηδώντας 3-3 τα σκαλιά και είχε ήδη εξαφανιστεί. Αυτά λέει ο Θόδωρος Δερβενιώτης. Και έτσι στις 9 του Δεκέμβρη του 1952 ο Καζατζίδης μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τις Βαλίτσες ή αλλιώς Δεν θέλω το κακό σου σε στίχους του Κώστα Μάνεση, ενώ 10 χρόνια μετά, στα 1962, ηχογράφησε το τελευταίο της συνεργασίας τους που ήταν η Χαραυγή σε στίχους του Ευάγγελου Μουστακίδη. Ξεχαστήκαμε. Βρέθηκα κοντά σου πριν ο ήλιος βγει. Δεν θα τη ξεχάσω τέτοια χαραυγή. Μια χαραυγή με το Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα από τα 1962, από την ίδια χρονιά, λίγο μετά, Καπετάνιε σώσε με τον Στράτο Διονυσίου και τη Βούλα Γκίκα.
να πετάνε μια και πας μακριά στα ξένα. Πάρε καπετάνιε μου, πάρε με και μένα. Πάρε με για να σωθώ από μια γυναίκα και θα ρίξω πίσω μου μια μαύρη πέτρα. Πάρε με για να σωθώ από μια γυναίκα και θα ρίξω πίσω μου μια μαύρη πέτρα. Καπετάνιε, σώσε με από μια αγάπη που μου βγήκε από νη, που μου βγήκε σκάρτη. Πάρε με στο τσούρμο σου για πλοεργάτη, πάρε με για τσοβένο, πάρε με για μάθη. Πάρε με στο τσούρμο σου για πλοεργάτη, πάρε με για ναύτη. Καπετάνιε, γλίτωσε ένα παλικάρι, τώρα που το πλοίο σου είναι ένα σαλπάρι. Καπετάνιε, σώσε με από αυτή την ψεύτρα και θα ρίξω πίσω μου μια μαύρη πέτρα. Καπετάνιε, σώσε με από αυτή την ψεύτρα και θα ρίξω πίσω μου μια μαύρη πέτρα. Ένα λιγότερο γνωστό τραγούδι ακολουθεί, ένα τραγούδι με έναν λιγότερο γνωστό ερμηνευτή, Θανάσης Λαγουρός και η Βούλα Γκίκα, η πανταχού παρούσα Βούλα Γκίκα στις δεύτερες φωνές. Τραγούδι που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1962 με τίτλο «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» και με εμφανείς κάποιες επιρροές του Γιάννη Παπαϊωάννου από τα ξένα ρεύματα, από την blues μουσική εκείνης της εποχής. Για ακούστε. Κάποτε μια μέρα να σαλβάρω. Προς γκρεμός και πίσω ρέμα είσαι θάλασσα και τα νιάτα μου για σένα τα καλά. Αγρίε με ένα κύματα τι πάνε το καράβι, εβάστα κρέτε λίγησε
το δόλιο παλικάρι. Προς γκρεμός και πίσω ρέμα είσαι θάλασσα. Καθημερνός με δέρνουν τη μάνα μου, τα αδέλφια μου, στο νου μου πάντα φέρνουν. Προς γκρεμός και πίσω ρέμα είσαι θάλασσα. Ακούσαμε πριν τον Γιάννη Παπαϊωάννου να σιγοντάρει σε κάποια τραγούδια του Στράτου Διονυσίου. Να τον ακούσουμε να τραγουδά ο ίδιος, ο οποίος ήταν εξαιρετικός ερμηνευτής, ειδικά σε κάποιες μετέπειτα ηχογραφήσεις, ζωντανές ηχογραφήσεις που διασώθηκαν και κυκλοφόρησαν τα νεότερα χρόνια. Φαίνεται πόσο σπουδαίος ερμηνευτής υπήρξε. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από ένα δίσκο 45 στροφών που κυκλοφόρησε, που ηχογραφήθηκε στις 28 του Νοέμβρη του 1962. Ένα χασάπικο αρχικά, σε στίχους Αργύρη Αντιβάχη, με τίτλο «Πάντα σου κάνα τα κέφια». Από νησκή γυναίκα μου φαγε στα νιάτα μου και στους δρόμους πεταμένα από νησκρή για σένα είναι τα κομμάτια μου και στους δρόμους πεταμένα από νησκρή για σένα είναι τα κομμάτια μου. Πάντα σου κάνα τα κέφια κι όλα τα χατήρια σου κι όμως δες το με αφήνεις και με άλλους πας και πίνεις τώρα τα ποτήρια σου. Μοντρέστο με αφήνεις και με άλλους πας και πεις τώρα τα ποτήρια σου. Σου, από τη σκληρότητα
σου πήγανε παιδί πατώ. Μες στα χέρια τα δικά σου από τη σκληρότητά σου πήγανε παιδί πατώ. Το 1922 ο Γιάννης Παπαϊωάννου πέρασε στην Ελλάδα με τα εκατοντάδες προσφυγικά καραβάνια. Νιώθω μια ιδιαίτερη συγκίνηση όταν ακούω τα υπέροχα τραγούδια του ή μιλώ για αυτόν, πολύ περισσότερο όταν ακούω τον ίδιο να τραγουδά. Λόγω κοινής καταγωγής, η γιαγιά και ο παππούς από την πλευρά του πατέρα μου είχαν έρθει το 1922 και αυτοί από την Κίο στο Καραμπουρνάκι. Έχω την εντύπωση μάλιστα πως η φωνή του Παπαϊωάννου έμοιαζε σε κάποια σημεία, σε πολλά σημεία, με τη φωνή του παππού του Θανάση. Μοναχός του μες στο καλυβάκι του ξεγελάει τη μοναξιά του. Μαζεύει φίνα γειτονόπουλα παίζει αυτός και τραγουδάνε. Αχ, γύρω τα παιδόπουλα. Με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, ένα τραγούδι που είχε ακουστεί και στη δραματική ταινία του Νίκου Αβραμέα «Αμαρτίες γονέων» την περίοδο 1962-1963. Πάμε στον Πάνο Γαβαλά και τη Ρία Κούρτη, ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου σε στίχους Παναγιώτη Σαλιχού ή Σαλίχου. Ηχογραφήθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 1962 και έχει τον τίτλο «Το κελί του πόνου». Thank you.
χαμένη αγάπη, μια χαμένη αγάπη, μια χαμένη αγάπη, κλαίω και πρινώ. Πάντα θα ελπίζω, πάντα κι ας πονώ. Να ξαναρθεί πίσω, να ξαναρθεί πίσω, να ξαναρθεί πίσω κάποιο δειλινό. Το ίδιο μοτίβο και ο Στράτος Διονυσίου με τη Βούλα Γκίκα, ίδια χρονιά, Σεπτέμβρης του 62, να τραγουδούν «Δε σε φοβάμαι, μωρέ χάρε». Δεν σε φοβάμαι, μωρέ χάρε, κι αν θέλεις τη ζωή μου πάρε. Σαρώσαν οι καταιγίδες κι έτσι με βρήκε ένα πρωί σαν αμαγό μες στη ζωή. Κι έτσι με βρήκε ένα πρωί σαν αμαγό μες στη. Αυτά δεν είναι παραμύθια, φουρτούνες πέρασαν. Yeah.
Πάμε στα 1963 και σε ένα τραγούδι χαρακτηριστικό του τρόπου γραφής του Γιάννη Παπαϊωάννου, «Θλιμμένο σούρουπο», με τον Αντώνη Ρεπάνη και τη Ρία Κούρτη. Ένα τραγούδι που την επόμενη χρονιά το τραγούδισε και η Ρίτα Σακελαρίου με τον Θανάση Λαγουρό. Παραμένουμε στα 1963 και σε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε τότε αλλά δεν κυκλοφόρησε τότε, παρά μόνο 20 χρόνια μετά εντάχθηκε σε μια συλλογή τραγουδιών του Γιάννη Παπαϊωάννου, «Στην ξέρα το καράβι μας», ο τίτλος του τραγουδιού, και τραγουδά ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, έχοντας σαν σεγόντο τον Μανώλη Χιώτη που παίζει και μπουζουκί. Με δακρυσμένα μάτια αδερφιά πιάστε τα κουπιά κι απάνω στα γριοκύμα. Thank you.
Δεν είμαστε μοναχοί μας, μα κάποιος περιμένει. Άλλοι μανούλες έχουμε κι άλλοι αγαπημένοι. Αδερφιά, πιάστε τα κουπιά κρυοκύμα. Δεν πρέπει να μας καταπιεί και να μας γίνει μνήμα. Αν σκοτεινιάζει χάνεται αντικρυτά κρογιάλι, άιδε παιδιά να φτάσουμε σε κοντινό λιμάνι. Αδερφιά, πιάστε τα κουμπιά κρυοκύμα. Δεν πρέπει να μας καταπιεί και να μας γίνει μνήμα. Δεν πρέπει να μας καταπιεί και να μας γίνει μνήμα. Από εκείνη τη χρονιά, από το 1963, χρονολογείται η συνεργασία του Γιάννη Παπαϊωάννου με τη Ρίτα Σακελαρίου στα πρώτα της βήματα τότε, μέχρι το 1969, με τραγούδια που κυκλοφόρησαν αρχικά σε δισκάκια στην Music Box και στη συνέχεια στην Polygram. Εμείς θα τους ακούσουμε σε ένα τραγούδι διάλογο, τη Ρίτα Σακελαρίου με τον Γιάννη Παπαϊωάννου από το 1968. Τέτζερις και βρήκε το καπάκι.
παρακάτω τραγούδι αποτελεί εξαίρεση κατά κάποιο τρόπο από τα 45, από τα τραγούδια που ακούσαμε, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σε δίσκους 45 στροφών στα χρόνια του 60. Μια επανεκτέλεση ενός κλασικού τραγουδιού του Γιάννη Παπαϊωάννου, που νομίζω πως ταιριάζει έτσι λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής. Ηχογραφήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 50, γύρω στο 1955-56, στην Αμερική, σε μια από τις επισκέψεις του Παπαϊωάννου εκεί, και κυκλοφόρησε τότε σε δίσκο 78 στροφών Νίνα, ενώ μετά από κάποια χρόνια, στα χρόνια του 60, κυκλοφόρησε, επανεκδόθηκε και σε 45. Σβήσε το φως να κοιμηθούμε με τον Γιάννη Παπαϊωάννου και τη Ρένα Ντάλια, σε στίχους Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Ένα τραγούδι που πρωτοηχογράφησε η Σωτηρία Μπέλου με τον Στελάκη Περπινιάδη στα 1948, ενώ το επανέφεραν και ίσως είναι και η πιο γνωστή εκτέλεση, αυτή με την Πόλη Πάνου και τον Χριστάκη στα 1962. Γιάννης Παπαϊωάννου σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 3 Αυγούστου του 1972 στο Πέραμα. Ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο οποίος εκτός από συνεργάτης του στο Πάλκο και τη δισκογραφία ήταν στενός του φίλος και κουμπάρος, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατό του, έγραψε το τραγούδι του Γιάννη και το ηχογράφησε με την Πόλη Πάνου σε δίσκο 45 στροφών. Ήταν η εκπομπή «Εγώ δεν έχω βγάλει το 2» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θανάσης Γιώγλου στο εθελοντικό ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης στους 100,6, σήμερα αφιερωμένη στα ξεχασμένα 45 του Γιάννη Παπαϊωάννου, με αφορμή τη συμπλήρωση 105 χρόνων από την γέννησή του. Στα 1913, στις 18 Γενάρη, γεννήθηκε ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη με άλλο ένα αφιέρωμα σε μια σπουδαία προσωπικότητα του λαϊκού τραγουδιού. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Το Γιάννη μας τον ζήλεψε και του στήσε καρτέρι. Ένα πρωί
στο πέραμα του χάρου το μαχαίρι. Ένα πρωί στο πέραμα του χάρου το μαχαίρι. Τώρα σε κλέν η Τζίτζι φυγές που ρίχνες τις γλυκές πενιές κι οι μάγκες όλοι του ντουνιά. Σε κλέν απαρηγό. Τη χρήση καρδιά. Τους μάγκες όλους γλένταγες κι αυτοί σε αγαπάνε και στο όνομά σου Γιάννη μου τα πίνουν και τα σπάνε. Και στο όνομά σου Γιάννη μου τα πίνουν και τα σπάνε. Τώρα σε κλαίν η Τζίτζι φυγές που ρίχνες τις γλυκές πενιές κι οι μάγκες όλοι του ντουνιά. Σε κλαίν απαρηγόρητα Γιάννη με τη χρήση καρδιά. Στον κάτω κόσμο εκεί που πας στα νύλια κι Παρίσια ρίξε δυο-τρεις γλυκές πενιές να ακούσουν τα δερβίσια και το χορό να αρχίσουνε τα πιο όμορφα κορίτσια.